Ευχαριστώ λοιπόν θερμά και την Εύξηνο Λέσχη, αλλά και την περιφέρεια Αττικής που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για τη συνθήκη της Λοζάνης, έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για μια περίπου διμερή συνθήκη. Στην πραγματικότητα, οι ελληνοτουρκικές διαφορές ήταν ένα μικρό μέρος της συμφωνίας. Η συμφωνία, η συνθήκη, αφορούσε στην οριστική και τελική διευθέτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της ήττας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για τις μεγάλες δυνάμεις, τα κρίσιμα θέματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τους ενδιέφερε πρωτίστως ο διάπλος των στενών. Τους ενδιέφερε το θέμα των διομολογήσεων, τη συνεχίσεως ή μη του καθεστώτος των διομολογήσεων. Τους ενδιέφερε το θέμα του ποιος θα πληρώσει το οθωμανικό χρέος που είχε μοιραστεί σε ομολογίες στην Ευρώπη ως επιτοπλίστων. Και τους ενδιέφερε τι θα γίνουν όλα αυτά τα συμβόλαια που είχαν υπογράψει ξένες εταιρείες με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που γίνονταν διάφορες εκχωρήσεις, επί παραδείγματι να φτιάχνουν λιμάνια, υδρευτικά έργα, ταχυδρομεία, όλα αυτά τα πράγματα που καθιστούσαν από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα παράδεισο για να δρούν ξένες εταιρείες. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνοτουρκικές διαφορές χρησιμοποιήθηκαν ως καρότο και ως μαστίγιο. Ως μαστίγιο ήταν η περίφημη στρατιά του Έβρου. Το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, που ο ελληνικός στρατός είχε αφήσει όλο το βαρύ οπλισμό του στη Μικρά Ασία, ό,τι μπορούν να συγκεντρώσουν που είναι στοιχειωδώς συγκροτημένο σε στρατό, σύν εκείνους που επιστρατεύουν το 23, η κυβέρνηση, η πλαστήρια, η επαναστατική κυβέρνηση όπως και ονομαστεί, τους πηγαίνει στη Θράκη, όπου ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, με αρκετά αυστηρό και σκληρό τρόπο, συγκροτεί ένα αξιόμαχο στράτευμα, με μειονέκτημα βεβαίως ότι δεν είχε βαριά όπλα. Υπάρχει όμως η στρατιά του Έβρου. Στην Ανατολική Θράκη δεν υπάρχει τουρκικό στρατός, υπάρχει μόνο τουρκική χωροφυλακή. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της συνδιασκέψεως της Λοζάνης, ο ελληνικός στρατός ήταν η απειλή για την Τουρκία. Τι λέγανε οι σύμμαχοι στους Τούρκους? Εάν δεν συμφωνήσετε με αυτά τα οποία σας προτείνουμε, θα αφήσουμε τους Έλληνες να βαδίσουν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, σε κάποια φάση και ο ίδιος ο Βενιζέλος, τα Χριστούγεννα του 22, έρχεται σε επαφή με άλλες χώρες της περιοχής να τους ρωτήσει ποια θα είναι η στάση τους σε περίπτωση ενός νέου ελληνοτουρκικού πολέμου. Αυτό συμβαίνει μέχρι και τον Ιούνιο του 23, δηλαδή είμαστε διαρκώς η απειλή. Παράλληλα, οι ελληνοτουρκικές διαφορές χρησιμεύουν ως το ανέξοδο δώρο που προσφέρουν οι σύμμαχοι προς τους Τούρκους όταν αυτοί συμμορφώνονται με τις δικές τους απαιτήσεις. Αυτό το είχαμε ήδη καταλάβει από την ανακοχή των Μουδανιών, από τη συνθήκη για την ανακοχή των Μουδανιών, όπου οι Τούρκοι επέμεναν μετεπιτάσεως να πάρουν την Ανατολική Θράκη, είχε τεθεί επανειλημμένος ήδη από το 21 αυτό το θέμα, και στην συνδιάσκεψη για την ανακοχή των Μουδανιών, οι σύμμαχοι το αποδέχονται να εκχωρηθεί η Ανατολική Θράκη στους Τούρκους. Προσέξτε, μεταξύ Τούρκων και Ανατολικής Θράκης μεσολαβούν τα στενά και η Κωνσταντινούπολη που βρίσκονται υπό διασυμμαχικό έλεγχο. Οι Τούρκοι δεν βρίσκονται στην Ανατολική Θράκη. Τους την εκχωρούν παίρνοντας ως αντάλλαγμα τη συνέχιση της παραμονής των συμμαχικών στρατευμάτων στην Κωνσταντινούπολη και στα στενά μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στη Λοζάνη. Όταν αρχίζει η συνδιάσκεψη της Λοζάνης, οι Τούρκοι αμφιταλαντεύονται αν θα ακολουθήσουν τη γραμμή των Δυτικών ή τη γραμμή των Σοβιετικών στο διάπλο των στενών. Με το που συμφωνούν ότι θα πάνε με τη γραμμή των Δυτικών, την ίδια αυτή ημέρα οι Δυτικοί τους εχωρούν την Ήμβρο και την Τένεδο. Η Ήμβρος, ένα νησί αποκλειστικός με ελληνικό πληθυσμό, περίπου 11.000 άτομα, στα οποία είχαν προσθεθεί άλλες 10.000 Έλληνες, πρόσφυγες από την Καλλίπολη, και η Τένεδος, ένα νησί με 3/4 ελληνικού πληθυσμού, δίδονται κατά κυριότητα στην Τουρκία. Όταν η Τουρκία διστροπεί για το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως των στενών,
οι Τούρκοι προσθέτουν τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη για να τις χρυσώσουν το χάπι. Επομένως, οι σύμμαχοι πολλές φορές προσφέρουν ανέξοδα δώρα για αυτούς, αλλά εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, ας έρθουμε στο σήμερα και ας προσπαθήσω να απαντήσω και στο πολύ ωραίο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Καμπουράκης. Κάποια στιγμή οι συνθήκες εξαντλούνται, λέει, με το πέρασμα των χρόνων. Άμα διαβάσουμε σήμερα τη συνθήκη της Λοζάνης, οι περισσότερες διατάξεις της είναι περίπου ακαταλαβίστικες, άμα δεν ξέρεις το τι συνέβαινε το 1922. Παραδείγματι, οι διατάξεις για το Οθωμανικό χρέος έχουν σημασία πλέον μόνο για όσους ασχολούνται με την οικονομική ιστορία. Είναι παντελώς αδιάφορες. Οι διατάξεις για το θέμα των συμφωνιών που είχαν υπογράψει ξένες εταιρείες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει λήξει ήδη πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι διατάξεις για τα συμμαχικά νεκροταφεία, πού θα είναι τοποθετημένα, πώς θα προστατεύονται όλα αυτά τα πράγματα, είναι πράγματα νεκρά. Η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων για τη συνθήκη της Λοζάνης αναφέρεται στο τότε, στο 1923. Στο σήμερα είναι οι διατάξεις που αναφέρονται στο εδαφικό καθεστώς και αναφέρονται στις μειονότητες. Ας ξεκινήσω από τις μειονότητες. Το είπανε και οι δύο προλαλήσαντες, να το πω κι εγώ λίγο διαφορετικά. Η συνθήκη της Λοζάνης ορίζει την ανταλλαγή των πληθυσμών, υποχρεωτική ανταλλαγή, πράγμα εξαιρετικά οδυνηρό για όσους το βίωσαν, να έρχεται, προσέξτε, 800.000 Έλληνες έχουν φύγει ήδη κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Άλλες 250.000 Έλληνες φεύγουν εκ των υστέρων, δηλαδή πάει κάποιος στο σπίτι σου και σου λέει σε 3 εβδομάδες φεύγεις. Γιατί περιλαμβάνεσαι στην υποχρεωτική ανταλλαγή. Φανταστείτε ότι ποτέ δεν έχει ξαναγίνει, δεν είχε ξαναγίνει ως τότε υποχρεωτική ανταλλαγή και δεν ξαναέγινε υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Ήταν τόσο οδυνηρό για τον κάθε πολίτη που το υφίστατο αυτό το πράγμα. Η συνθήκη όρισε ότι παραμένουν στο έδαφος της Ελλάδος η μουσουλμανική μειονότητα στην περιοχή ανάμεσα στον Νέστο και στον Εύρο, περιοχή της Θράκης, και η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό όριζε η συνθήκη, η σύμβαση περί ανταλλαγής πληθυσμών, και σε αυτό προσθέθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης και η Ύμβρος και η Τένεδος. Επομένως, Έλληνες παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη, σε Ύμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη. Όλοι ξέρουμε ποια ήταν η κατάληξη. Έχει απομείνει μια δράκα ανθρώπων να κρατούν ζωντανή τη σπίθα του ελληνισμού σε αυτή την περιοχή. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι όταν ζητάνε οι δύο μειονότητες, η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα και η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, προστασία, δεν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί, το είπε ο κ. Βενιζέλος, έχουν υπάρξει άλλα πολύ πιο σύγχρονα κείμενα. Είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα πρωτόκολλά της. Όσοι προσφεύγουν για προστασία, προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπ' αυτήν την έννοια, η συνθήκη της Λοζάνης έχει μια κυρίως συμβολική σημασία αποτυπώσεως της παραμονής δύο μειονοτήτων στο έδαφος των δύο χωρών και η προστασία τους έχει περάσει εδώ και πολλές δεκαετίες σε άλλα διεθνή κείμενα και σε άλλα διεθνή όργανα. Πάω τώρα στο θέμα των συνόρων, το οποίο είναι εξαιρετικά βασικό. Εδώ να πω το εξής. Από το 1923 μέχρι σήμερα, η συνθήκη της Λοζάνης έχει αναφερθεί, ιδίως μετά τον πόλεμο, έχει αναφερθεί διεθνώς δύο φορές. Η μία ήταν το 1951, όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ζήτησε να δει ποιες από τις προπολεμικές συνθήκες εξακολουθούν να ισχύουν και η νομική υπηρεσία του ΟΗΕ είπε ότι η συνθήκη της Λοζάνης εξακολουθεί να ισχύει ως προς το καθεστώς των μειονοτήτων. Και το δεύτερο ήταν μια διαιτητική απόφαση ενός δικαστηρίου μεταξύ η Ερυθρέας και η Εμένης το 1988 που αναφέρθηκε σε μια διάταξη της συνθήκης της Λοζάνης. Κατά τα άλλα διεθνώς
είναι ένα ιστορικό κείμενο στο οποίο αναφέρονται ή θα έπρεπε να αναφέρονται κυρίως ιστορικοί. Είναι όμως καθημερινότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί? Διότι η Τουρκία 73 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης άρχισε να επικαλείται διατάξεις της με τις οποίες αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αυτό έχει γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν μετά τα Ήμια, όπου αμφισβήτησε έναν άγνωστο αριθμό μη κατονομαζόμενων ρητό στη συνθήκη νησίδων ανά το Αιγαίο. Αυτά είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση έγινε πριν από 2 χρόνια. Είχε ξεκινήσει όμως, πρέπει να ομολογήσω, το 1992 με ένα έγγραφο που είχε στείλει η Τουρκία τότε, αλλά επισήμως κατατέθηκε με 3 επιστολές που έχει στείλει ο Τούρκος εκπρόσωπος Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου για πρώτη φορά ενώπιον του ΟΗΕ αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία σε ρητός κατονομαζόμενα μεγάλα νησιά. Δηλαδή στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Τα αναφέρει ρητός. Επομένως, εδώ έχουμε μία αμφισβήτηση κυριαρχίας που συμβαίνει 73 το 1996 και 98 χρόνια μετά. Κάτι που οι άνθρωποι τότε που υπέγραψαν τη συνθήκη δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν, το κάνει τώρα ο Ερντογάν 100 χρόνια μετά. Τι συμβαίνει επ' αυτού? Επ' αυτού έχουμε 2 πράγματα. Το πρώτο, μία συνθήκη που χαράζει σύνορα δημιουργεί ένα νέο εδαφικό καθεστώς. Επ' αυτού του πράγματος, επ' αυτού του θέματος, υπάρχει στο διεθνές δίκαιο το λεγόμενο δόγμα των εκτελεσμένων συμβατικών προβλέψεων. Έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 70 της Συμβάσεως της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθήκων. Εκεί τι λέει? Ότι ακόμα και αν λήξει κάποια συνθήκη, δεν θίγονται δικαιώματα, υποχρεώσεις ή νομικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή της συνθήκης πριν από τη λήξη της. Επομένως, ένα σύνορο, λέει η Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθήκων, που έχει φτιαχτεί από μια συνθήκη, εξακολουθεί την πορεία του. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία, έχουμε το άρθρο 62 της Συμβάσεως της Βιέννης πάλι για το Δίκαιο των Συνθήκων, η οποία ορίζει ότι δεν αγγίζονται σύνορα, ακόμα και αν εφαρμοστεί η ρήτρα rebus sic stantibus, δηλαδή ανατροπής των συνθήκων, τα σύνορα παραμένουν. Γιατί παραμένουν? Διότι τα σύνορα είναι αποτέλεσμα αιματηρών συγκρούσεων. Δεν μπορείς να ανοίγεις αυτό το κεφάλαιο λέγοντας λίγη μια συνθήκη. Και έρχεται το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε αλλεπάλληλες υποθέσεις, σας αναφέρω μία από αυτές του 2007, και λέει: το δικαστήριο υπενθυμίζει πως αποτελεί αρχή του διεθνούς δικαίου ότι ένα εδαφικό καθεστώς που θεσπίζεται με συνθήκη επιτυγχάνει μία μονιμότητα την οποία δεν απολαμβάνει απαραίτητα η ίδια η συνθήκη. Και η συνέχιση της υπάρξεως αυτού του εδαφικού καθεστώτος δεν εξαρτάται από τη συνέχιση της ζωής της συνθήκης. Κοινώς, από την ώρα που χαράσετε ένα σύνορο, στο διεθνές δίκαιο αποκτά τη δική του ζωή. Από την ώρα που αποφασίζετε ότι κάποια νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, τα νησιά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα ασχέτως του αν η συμφωνία συνεχίζεται ή δεν συνεχίζεται. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια εξακολουθεί να συνεχίζεται. Κλείνοντας, σε αυτές τις 3 επιστολές τις οποίες έστειλε η Τουρκία καθίστανται περίπου σαφές ότι η πρόθεση των Τούρκων είναι το επόμενο χρονικό διάστημα, το είπε και ο κύριος Βενιζέλος, να επικαλεστούν τη συνθήκη της Λοζάνης ως προς το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως των ανατολικών νησιών του Αιγαίου ή των περιορισμών που υπάρχουν στην ύπαρξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Είναι σαφέστατο. Άμα το διαβάσεις, φαίνεται, το κείμενο δεν έχει γραφεί, πιθανόν έχουν βοηθήσει πιθανότατα
το έχουν συγγράψει νομικά γραφεία τα οποία εξειδικεύονται σε προσφυγές, συνήθως στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, διαβάζοντας το κείμενο, καταλήγεις ότι η Τουρκία θα κάνει ως σημαία της το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως των ανατολικών νησιών του Αιγαίου, επικαλούμενη ακριβώς τη συνθήκη της Λοζάνης. Να το έχουμε αυτό κατά. Βεβαίως, σήμερα άνοιξε μία καινούργια σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπήρξε μετά από μία περίοδο 3,5 ετών διαρκούς εντάσεως, συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Πρόεδρου, η οποία ευελπιστούμε ότι θα ανοίξει και ένα νέο κεφάλαιο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο αυτά που το κάθε κράτος θεωρεί ως διαφορές όλα να λύνονται. Πολλές φορές μπορείς να κοιμηθείς πάνω στο πρόβλημα, να το αφήσεις να υπάρχει. Το έχω ως διαφορά, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα το λύσω. Εκείνο που μπορούν να λυθούν είναι πράγματα στα οποία συμφωνούν και τα δύο μέρη ότι υπάρχουν ως διαφορές, όπως η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Ευελπιστούμε ότι αυτή η καινούργια σελίδα θα συνεχιστεί με μείωση της εντάσεως και με εκλογήκευση της πολιτικής της Τουρκίας, η οποία έχει, ιδίως με αυτές τις επιστολές που έχει στείλει στον ΟΗΕ, επικαλούμενη ακριβώς συνθήκη της Λοζάνης, καταστεί απολύτως αναθεωρητική δύναμη με την έννοια που αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.